Ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Φίλες και φίλοι, επειδή η αγάπη και η αλληλεγγύη του γερμανικού λαού είναι ράουστ, έκδηλη, εμφανής, χειροπιαστή, γι' αυτό το λόγο απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις, οι συναθρήσεις, οι διαδηλώσεις. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστον. Απαγορεύονται οι πορείες από τις 8 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα σε ολόκληρη την πόλη στο κεντρικό Αφγανιστάν. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Επειδή αυτό επιβάλλει η ευγνωμοσύνη μας απέναντι στο γερμανικό λαό, στη γερμανική πολιτική ηγεσία. Immer noch zurück zu Griechenland. Αυτό επιβάλλεται δια αποφάσεως της στρατιωτικής διοίκησης Αθηνών, συγγνώμη, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, μετά από απόφαση της αξιοσέβαστης, αξιόπιστης, φερέγγιας, πατριωτικής, δημοκρατικής, φιλολαϊκής, φιλογερμανικής, δικοματικής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Είναι απολύτως σεβαστό το δικαίωμα της διαμαρτυρίας. Εάν κάποιος αντί να διαμαρτυρηθεί στο Σύνταγμα, διαμαρτυρηθεί στην Ομόνοια, έρεται το δικαίωμά του να διαμαρτυρηθεί, πρέπει υποχρεωτικά η διαμαρτυρία να γίνει μόνο στο Σύνταγμα. Αυτό γίνεται, η πρόσκληση στην κυρία Μέρκελ, στον κύριο Σόιμπλε, γίνεται από την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση του τόπου. Ο Έλληνας πολίτης θα έρθει η ώρα, αν δεν την γουστάρει αυτή την κυβέρνηση, θα την μαυρίσει και θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, η οποία μπορεί κάλλιστα, αν δεν θέλει, να μην καλεί την κυρία Μέρκελ, να μην καλεί τον κύριο Σόιμπλε, να καλεί κάποιους άλλους ίσως. Αυτό είναι δημοκρατία. Μπορείτε να κλειστείτε μέσα στα δωμάτια σας, να σφραγίσετε τις πόρτες, να κλείσετε καλά τα παράθυρα, να σφραγίσετε τις καραμάδες, να βάλετε οτιδήποτε μονωτικό ήχου υπάρχει και να διαδηλώσετε μόνοι σας. Να διαδηλώσετε στα μαξιλάρια σας, στα στρώματά σας, αφού λάβετε υπόψη πρώτα ότι δεν μπορείτε να τα αντικαταστήσετε λόγω κρίσης. Die Zukunft ein Vertragswerk kommen, in dem es in der Ultima Ratio sogar möglich ist, ein Land aus dem Euro. Σύμφωνα με την δημοκρατική άποψη του αρμόδιου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, έχετε ήδη ψηφίσει. Επομένως δεν μπορείτε να διαμαρτύρεστε για τις προκλήσεις της εκλεγμένης κυβέρνησης. Δεν μπορείτε να διαμαρτύρεστε επειδή προσκαλούνται Γερμανοί ηγέτες φιλέλληνες. Απαγορεύεται να βρίζετε στα γερμανικά μέχρι να ξαναψηφίσετε. Απαγορεύεται να βρίζετε στα αγγλικά, διότι έτσι
Δείχνετε ότι θυμάστε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τις συμμαχικές δυνάμεις. Απαγορεύεται να βρίζετε στα ελληνικά. Απαγορεύεται να έχετε οποιαδήποτε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα γράφουν για σας οι γερμανικές εφημερίδες. Πρέπει όλοι να ξέρετε ότι το Τρίτο Ράιχ τρέφει αισθήματα φιλίας και θαυμασμού για τον ελληνικό λαό. Αλλά αγωνίζεται να φέρει στην Ευρώπη μια καινούργια εποχή. Μια καλύτερη τάξη πραγμάτων. Γι' αυτό θα φανεί αμήλικτο στον αγώνα του. Και τώρα μπορείτε να συνεχίσετε το δρόμο σας ελεύθεροι. Απαγορεύεται, φίλες και φίλοι, εδώ στην κοιλάδα του Πεσαβάρ, να μην αναγνωρίζετε την εντυμότητα του Βερολίνου στο θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Οι Γερμανοί είναι έντιμοι και εκφράζουν την άποψη ότι αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Ποτέ δεν λίστεψαν τον ελληνικό χρυσό από την Κεντρική Τράπεζα. Δανεικά πήραν από φίλους. Ναι, δανεικά πήραν από φίλους. Τροφή στις μεταρρυθμίσεις. Φανεί ποτέ δεν πυρπόλησαν ελληνικές πόλεις και χωριά. Απλά επέβαλαν την ησυχία και την ειρήνη. Υπήρχαν πολλοί ταραξίες τότε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που έβλεπαν να επικρατεί κατοχή γύρω τους και αντιδρούσαν. Έτσι λοιπόν, μαζί με τα τάγματα ασφαλείας, με όλους τους συνεργάτες των γερμανικών δυνάμεων που έβγαλαν την Ελλάδα από το θέατρο του πολέμου, έπρεπε να επιβληθεί ησυχία και τάξη και ασφάλεια. Προσοχή, προσοχή! Διαταγή των γερμανικών αρχών κατοχής. Γονατίστε! Γονατίστε όλοι! Γονατίστε! Γονατίστε όλοι! Γι' αυτό έγιναν και οι ομαδικές εκτελέσεις στα Καλάβρητα, στο Δίστομο και σε άλλες πόλεις. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ιωαχήμ Γκάουκ θα βρίσκεται στην Αθήνα και πρέπει να θυμάστε ότι εδώ είναι μέρος της αποικίας, είναι μέρος κατεχόμενης ζώνης, οικονομικής ζώνης, η οποία ελέγχεται χρηματοπιστωτικά και όχι με πάντσερ από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής και από τους εδώ πολιτικούς και οικονομικούς συνεργάτες τους. Και πρέπει να είστε ήσυχοι. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
γράμμα πάνω μου, ομοέματι αδερφοί του.